Κυρία Βρυγεράκη, εμείς οι εργαζόμενοι είχαμε τοποθετηθεί και μέσα από τις εκπομπές σας ότι ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί διαχρονικά, και το είχα τονίσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και όλων των συνδυασμών καθημερινά υποβάθμιζαν συνειδητά τη δημόσια υγεία και βεβαίως τις εργασιακές σχέσεις των ανθρώπων που ήταν εκεί και των ασθενών. Στο εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώθηκε αυτό ακριβώς, από τη μία ένα κομμάτι σημαντικό των υγειονομικών και των ασθενών ψήφισε ένα κόμμα που ήταν σταθερό, συνεπή σε αυτά που έλεγε διαχρονικά, εννοώ το ΚΚΕ, και αποδοκίμασε με αν θέλετε εκοφαντικό τρόπο ακριβώς την λογική εκείνη που άλλα έλεγαν και άλλα γινόντουσαν. Και βεβαίως, επειδή ο λαός μας και επειδή πάντα στην πολιτική αυτός που επιλέγεται δυστυχώς επιλέγεται το original, το αυθεντικό σε σχέση με την πολιτική κατεύθυνση και στον χώρο της υγείας. Και αυτή ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι αν θέλετε παραπέρα η εμπορματοποίηση του συστήματος υγείας που η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα έλεγε και είχε πει και πριν τις εκλογές. Εμείς όμως, παρόλο το αποτέλεσμα, έχουμε μπροστά μας και οι εργαζόμενοι ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της διαχρονικής εμπορματοποίησης. Σήμερα που μιλάμε, οι υπερορίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία είναι απλήρωτες και δεν θα πληρωθούν το επόμενο 15 ημέρο με ευθύνη της κυβέρνησης. Σήμερα που μιλάμε, τρέπουν οι νόμοι που είχαν ψηφίσει μαζί ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, χειρουργία, σε σχέση με τα νομικά που δικαιούται τα νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό που έπιαξε από τη μία του Παπαγεωργίου το Ωνάσιο που είχαν πιαχτεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που μαζί χέρι-χέρι πάνε μαζί με το νοσοκομείο του ιδιωτικού της Σαντορίνης που έπιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί πάνε αυτές οι κυβερνήσεις με την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Να θυμίσω μόνο ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 16.000 συμβασιούχοι είναι στον χώρο της υγείας, που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις φέρανε και στα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κινδυνεύουν κάθε τρεις και λίγο οι εργαζόμενοι που τελειώνουν οι συμβάσεις. Τέταρτο σημείο που διαχρονικά έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις που οδήγησαν και σε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, θα αυξηθούν οι λίστες αναμονή στα χειρουργεία και στα εξωτερικά ιατρία. Και βεβαίως μπροστά μας έχουμε. Μισό λεπτό. Αυτό ωστόσο το οποίο λέγεται, αυτό το οποίο λέγεται είναι το εξής, και κουβεντιάζεται πολύ περισσότερο, κύριε Βρυσαλή, ότι την υψηλή εποπτεία αμέσως μετά τις εκλογές των αλλαγών μέσα στο χώρο της υγείας, ότι θα αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα έτσι ώστε να δοθεί εκείνη η γενναία ενίσχυση στο χώρο της υγείας, όπως μας προκύπτει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή αν κάνετε μία γύρα στα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου θα διαβάσετε αυτό το οποίο σας λέω σε όλες του τις εκφάνσεις, όπως μπορεί να έχει ο γραπτός ο λόγος, σε όποια εφημερίδα και αν πας. Οπότε αναμένουν ότι μετά και τις δεύτερες εκλογές ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει μέσα στο χώρο της υγείας. Δεν ξέρω, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, θα αποτυπωθεί, δεν θα αποτυπωθεί, γιατί δεν είσαστε και από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αμαυρώνουν τα πάντα. Πάντα όταν υπάρχει ένα καλό λέτε ναι, αυτό έγινε και είναι καλό. Κυρία Δουλγεράκη, για το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν υποθεί πάρα πολλά προεκλογικά. Αυτό που όμως, αν θέλετε, όλοι είχαν συμφωνήσει πριν ΚΚΕ, είχαν συμφωνήσει με τα 300 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη, αν μπει κάποιος στη διάβια, το τι ζεστό χρήμα πάει στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους και στον χώρο της υγείας, είναι, αν θέλετε, δείχνει και την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση ενίσχυσης και εμπορματοποίησης του συστήματος υγείας. Επίσης,
είχαν το πρόγραμμα, αυτό που είχε υποθεί είναι κοινό για το, όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, ήταν δεδομένο. Ήταν δεδομένο και στον χώρο της υγείας. Όλοι αποδέχονταν τον εμπορευματικό χαρακτήρα στον χώρο της υγείας, παρόλο τεχνικές διαφωνίες, όταν την ίδια στιγμή που μιλάμε οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και στην υγεία καθημερινά, κάθε χρόνο μειώνονταν, όταν αυτή τη στιγμή στον χώρο της ψυχικής υγείας και επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας πριν και μετά τις εκλογές εισάγονταν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας, αποδεικνύονται και την κατεύθυνση που θα είχε το επόμενο διάστημα και αυτή η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ουσιαστικά όλη αυτή η προηγούμενη πολιτική αποτέλεσε σημαντικό φορέα συντηρητικοποίησης πολλών ανθρώπων στην κοινωνία μας. Δηλαδή αυτά που λεγόντουσαν, αν θέλετε, από το χώρο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, ότι κοιτάτε να δείτε, δεν υπάρχει εναλλακτική σε σχέση και με το Ταμείο Ανάκαψης και σε σχέση με τα προαπαιτούμενα που χρειάζονται για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και σε σχέση και με τα εξάμενα συμφωνούν σταθερότητας και σε σχέση με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά, θέλετε, όλη αυτή η παραδοχή και η συνένεση όλων αυτών των κομμάτων οδήγησε ένα μεγάλο κομμάτι και έργα το κόσμο να πάει κατευθείαν στην αγκαλιά αυτών που τουλάχιστον του λέγανε αυτή είναι η δεδομένη πολιτική μας και με διάφορα πας θα προεκτήσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχει όμως και κάτι, αν θέλετε, ενθαρρυντικό, αισιόδοξο, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και κύρια στην Αθήνα, ένα σημαντικό κομμάτι εργαζομένων ριζοσπαστικοποιείται, βλέπει ότι μέσα από τους μεγάλους αγώνες της Costco, της eFood, τους αγώνες των υγειονομικών και την περίοδο της πανδημίας, αποδείχτηκε αυτό που έλεγε το σύνθημα του ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι όταν όλοι οι άλλοι λέγανε ότι θα λογαριαστούμε μετά, όταν όλοι λέγανε ψάχνουν να βρουν τον κοινό υπουργό υγείας την περίοδο της πανδημίας, όταν στο έγκλημα των τεμπών λέγανε ότι τώρα πρέπει να μην κάνουμε κινητοποίησεις αλλά πρέπει να έχουμε αναμένα κεράκια για τη μνήμη των παιδιών, όταν λέγανε ότι τι να κάνουμε, δεν βρίσκουμε γιατρούς και θα φέρουμε μπλοκάκια και θα φέρουμε εταιρείες στα νοσοκομεία, υπήρχε μια πολιτική δύναμη, το ΚΚΕ, και υπήρχαν, αν θέλετε, οι άνθρωποι μέσα στο κίνημα των εργαζομένων που όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν κατακτήσεις. Να θυμίσω και από το σταθμό σας, κύριε Δουγγεράκη, ότι αν δεν ήταν οι αγώνες των υγειονομικών, ο κόσμος θα πλήρωνε, αν θέλετε, πάρα πολλά ακόμα από την τσέπη του και για τα τεστ COVID που στέλνανε, να σας πω ένα παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε καρκινοπαθείς να πληρώνουν τα τεστ COVID και με την παρέμβαση των εργαζομένων αποτράπηκε. Θα πληρώνανε από την τσέπη τους τις ιδιωτικές εταιρείες στην υγεία όταν μεταφέρονταν ασθενείς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε ΜΕΘ ιδιωτικής κλινικής και καλούσαν τους ανθρώπους να πληρώσουν. Να θυμηθούμε δηλαδή τι σημαίνει να έχεις ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα και μια πολιτική δύναμη που τις λαϊκές ανάγκες τουλάχιστον τις βάζει προμετωπίδα. Άρα λέτε, κύριε Βρύσαλη, πρώτον, ότι και μετά το αποτύπωμα της κάλπης 21 Μαΐου, πρώτον ότι δεν περιμένετε κάτι καινούριο, παρά το ότι λέγεται ή να υπάρξει κάποια θεαματική αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της υγείας, την ενίσχυση της υγείας, και από την άλλη μου λέτε ότι πιστεύετε πως όλο αυτό θα αποτυπωθεί, αυτή η αντίδραση, για όσα πράγματα δεν έχουν γίνει με περαιτέρω ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Εγώ λέω ότι θα έχουμε παραπέρα επιδείνωση των σχετικών υγείας των ασθενών και της εργασίας των εργαζομένων. Βεβαίως, γιατί στην προμετωπίδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό έχει. Αυτό που θα κρυφτεί στις επόμενες εκλογές είναι ή θα δώσει συνένεση σε στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ο λαός, ή θα ενισχύσει τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά όμως των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Γιατί η αντιπολίτευση, κύριε Δουργεράκη, και στην προηγούμενη Βουλή υπήρχε, όμως από τη σκοπιά
προώθησης των επιχειρηματικών συμφερόντων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλεγε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να είναι αυτοτελείς οικονομικές μονάδες, ότι θα πρέπει οι ασθενείς να είναι πελάτες. Η επίσημη ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Δουργεράκη, που όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ έχουν αποδεχτεί, είναι όρος πελάτη. Μάλιστα. Είναι όλος ο όρος πουλάω υπηρεσίες και αγοράζω υπηρεσίες. Εμείς θα συνεχίσουμε εργαζόμενοι να παλεύουμε ανεξάρτητα ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, γιατί ακριβώς βάζουμε μπροστά μας τις λαϊκές ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το συμφέρον. Κατανοητό. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ, καλή σας.